again. So let's go. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε ακόμα σε ένα vlog των The Upgrades. Είμαι ο Πάνος. Είναι Τετάρτη πρωί. Πάω για δουλειά. Ο καιρός είναι χάλια. Βρέχει τώρα, ψυχαλίζει. Δεν ξέρω αν είδατε κιόλας το βίντεο της Κυριακής. Ανέβηκε το δεύτερο επεισόδιο από το στούντιο, το Mini Studio Project. Σέξα λίγο τα περιφερειακά του υπολογιστή. Θα βγει και ένα τρίτο part τελευταίο, τώρα δεν ξέρω αν θα είναι αυτή η εβδομάδα ή την επόμενη, που θα είναι και ο χώρος, ώστε να κλείσει αυτό το project με ό,τι έχει τώρα, γιατί κάποια στιγμή λογικά θα πούνε και άλλα πράγματα, αλλά εντάξει, είναι νωρίς ακόμα. Δεν ξέρω αν σας συμβαίνει και εσάς. Είναι κάποιες μέρες που ξυπνάς και δεν έχεις καθόλου διάθεση να κάνεις τίποτα και σου πηγαίνει έτσι όλη μέρα, γιατί έχεις αυτή την ψυχολογία. Αυτές τις μέρες εγώ προσπαθώ λίγο να βγω από αυτή την ψυχολογία και να το δω λίγο διαφορετικά, δηλαδή να ξεκινήσω λίγο τη μέρα μου πιο καλά, πιο χαρούμενος. Γιατί αν ξυπνάς με αυτή τη διάθεση δεν μπορεί να φτιάξει μέσα στη μέρα. Δεν ξέρω αν σας συμβαίνει και εσάς, είναι μόνο σε μένα. Ελπίζω πως όχι. Λοιπόν, αυτά για τώρα. Σας αφήνω. Πάω και εγώ για δουλειά. Και αφού σχόλασα από τη δουλειά, ήρθε η ώρα να φτιάξω τον υπολογιστή του φίλου μου του Μανώλη και ελπίζω να σας αρέσει. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα PC. Πώς έχει γίνει η ιστορία. Έχετε δει και τα βιντεάκια που παίζω με τον Μανώλη, που παίζουμε PUBG κτλ. Και με παίρνει προχθές τηλέφωνο και μου λέει ότι μου βγάλει το υπολογιστή μπλε οθόνη και δεν ανοίγει καθόλου. Και του λέω εντάξει, φέρνει του λέω να κάνουμε ένα format, μήπως τυχόν είναι από αυτό και θέλει απλά format ο υπολογιστής. Μου λέει αφού θα το κάνουμε format, μου λέει μήπως το κάνω και αναβάθμιση, γιατί μου λέει ότι έχω αλλάξει μόνο τελευταία κάρτα γραφικών και όλα τα άλλα είναι όπως ήταν από παλιά. Και του λέω για στείλ μου μια φωτογραφία να δω λίγο πώς είναι μέσα. Και όπως θα δείτε και εδώ, δείτε λίγο πώς είναι. Εκτός από την κάρτα γραφικών, τα άλλα όλα είναι πάρα πολύ παλιά. Και δεν ξέρω καν πώς μπορούσε και έπαιζε και τα παιχνίδια αυτά. Οπότε του στείλα πώς λέγεται,
Οπότε έψαξα και βρήκα κάποια ανταλλακτικά για να βάλουμε πάνω στον υπολογιστή, έτσι ώστε να τον κάνουμε πολύ πιο γρήγορο και επιτέλους να αναβαθμιστεί σχέση με αυτό που ήταν πριν. Το μόνο που θα αφήσουμε ίδιο θα είναι η κάρτα γραφικών, η οποία εντάξει την είχε πάρει πρόσφατα, οπότε δεν θα την αλλάξει ακόμα. Και πάμε να δούμε λίγο τι του πρότεινα, να μου πείτε και εσείς τη γνώμη σας κιόλας από κάτω. Λοιπόν, για motherboard θα ξεκινήσουμε με αυτό. Επέλεξα την B450 Auros M. Είναι αυτή εδώ. Είναι μια πάρα πολύ καλή motherboard και οικονομική κιόλας. Νομίζω ήταν γύρω στα 108 ευρώ, 110 κάπου εκεί ήτανε. Έχει κιόλας πολύ καλό ήχο, σε αντίθεση με αυτή που σας είχα πει τη δικιά μου. Οπότε εδώ έχουμε τις επιλογές για 5.1 και όλα αυτά. Έχει 6 θύρες USB 3 από ό,τι βλέπω πίσω. HDMI κλασικά και το socket είναι AM4. Οπότε θα παίξουμε και σε αυτόν τον υπολογιστή σε AMD. Αυτά από τη motherboard. Επεξεργαστή τον Ryzen 5 είναι ο 5300, εξαπύρινος με 12 threads όπως τον βλέπετε. Αυτός παίζει γύρω στα 200 με 230 ευρώ. Ένας πάρα πολύ, πολύ δυνατός επεξεργαστής. Δεν θα παίξουμε με υδρόπληση ή οτιδήποτε, θα παίξουμε το κανονικό ανεμιστήρα που έχει μέσα. Οπότε θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ωραίο σετάκι η motherboard με αυτό, με αυτόν τον επεξεργαστή. Λοιπόν, επειδή πριν σαν RAM είχε μία 4GB, η οποία ήταν και πάρα πολύ αργή, νομίζω 1333, θα μπουν μέσα τις Vengeance, τις Corsair ουσιαστικά, οι 2 8, δηλαδή ουσιαστικά 16 στο σύνολο, με 3200 ταχύτητα, οπότε θα παίξουμε λίγο πιο γρήγορα, πολύ πιο γρήγορες ταχύτητες και η AMD γενικά χρειάζονται γρήγορες RAM. Πήραμε ένα SSD 480GB, γιατί δεν είχε καν SSD μέσα, είχε το κλασικό σκληρό δίσκο και πάρα πολύ παλιό κιόλας, οπότε ήταν και πολύ αργός και πολύ θορυβώδης, οπότε θα δούμε μήπως το βγάλουμε τελείως ή αν θα τον κρατήσουμε για περισσότερη μνήμη. Αν και 480 πιστεύω ότι θα είναι μια χαρά για παιχνίδια και για τη χρήση που κάνει. Και επίσης ένα ανεμιστηράκι της Corsair, το οποίο εντάξει είναι ένα απλό ανεμιστηράκι, γιατί τώρα μέσα έχει ένα πάρα πολύ μικρό, το οποίο δεν πρέπει να κάνει καθόλου δουλειά. Θα δούμε, μπορεί να χρειαστεί και παραπάνω ανεμιστήρες, γιατί το κουτί γενικά παίρνει 2 ανεμιστηράκια μόνο και από πάνω από τίδα δεν παίρνει καθόλου. Οπότε θα δούμε λίγο με τις θερμοκρασίες τι θα παίξει, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από εκεί και πέρα. Τώρα σαν τιμές, ο ανεμιστήρας έκανε γύρω στα 25 ευρώ. Ο σκληρός νομίζω γύρω στα 60 με 70, ο 480. Και η RAM γύρω στο 90 με 100. Και εκεί νομίζω παίζουν αυτές. Οπότε πάμε σιγά σιγά να σας δείξω τη διαδικασία που θα βγάλουμε τα παλιά τα πράγματα που είχε μέσα και να ξεκινήσουμε να βάζουμε τα καινούργια. Πάμε να βγάλουμε αρχικά αυτά που δεν χρειαζόμαστε. Οπότε ξεκινάμε λίγο με την κάρτα γραφικών, να φεύγουμε σιγά σιγά. Αυτή είναι η κάρτα γραφικών. Δεν θα δω τι είναι. Είναι μια Radeon, λέει, R9 270X, 2 GB D5. Έφυγε και αυτό. Να βγάλουμε και την κεντρική φύσα. Έφυγε και αυτή. Εδώ συνδέεται το ανεμιστηράκι, το οποίο είναι ένα πολύ κλασικό παλιό, που λογικά και αυτό κάνει θόρυβο που μου έλεγε. Οπότε βγάζουμε τη φύσα που έχει, γιατί αυτό θα πάρει πόδι. Βγάζουμε τη SATA που είναι για τους σκληρούς δίσκους. 1, 2. Και τώρα βγαίνουν αυτά τα καλώδια, τα οποία είναι συνήθως για τα λαμπάκια, για το κουμπί μπροστά κτλ. Τώρα θα ξεβιδώσουμε τη motherboard. Πάλι καλά τροφοδοτικό, από ό,τι βλέπω είναι 700W, οπότε δεν χρειαστήκαμε και τροφοδοτικό. Αυτή ήταν η motherboard. Εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ παλιά αυτή, λογικά κάποια στιγμή την είχε αλλάξει. Ο
Πάμε να βγάλουμε και το ανεμιστηράκι. Όπως βλέπετε το κουτί είναι παλιάς διαρρύθμισης. Είναι με το τροφοδοτικό πάνω, πλέον τα περισσότερα κουτιά έχουν τροφοδοτικό κάτω. Είναι ένα Turbo X κουτάκι. Πάμε να ανοίξουμε την καινούργια motherboard. Τώρα εσείς ξέρω, είστε κάποιοι που θα δείτε ότι δεν φοράω αντισταθμικά γάντια και αυτά και θα τρελαθείτε. Αλλά εντάξει, δεν θα τα βάλω. Δεν χρειάζεται. Εντάξει, γκρεμίστε. Πάμε να την κάνουμε unboxing. Νάτι. Πολύ ωραία φαίνεται. Εδώ είναι η θύρα για την M2. M2 δεν θα βάλουμε. Θα βάλουμε μόνο τον SSD που σας έδειξα. Εδώ είναι οι θύρες. 4 εδώ σέρι και άλλες 2 από κάτω και άλλες 2 πάνω κεντρικές. Και για τον ήχο αυτό που σας είπα, για το 5.1, πολύ όμορφη φαίνεται και ποιοτική. Και εδώ το σχεδιάκι της. Δεν ξέρω αν ανάβει κάτι σαν να έχει καθόλου LED κτλ. Θα τα δούμε όταν την ανοίξουμε. Οπότε πάω να την βάλουμε πάνω. Έχει και αυτοκολλητάκι, πολύ σκληρό. Θησάουρους και CD εννοείται, με τα drivers. Έχει μέσα δύο SATA. Ένα βιδάκι, δεν ξέρω γιατί είναι. Και ένα βιδάκι ακόμα, ούτε αυτό ξέρω. Αυτό είναι το backplate, πολύ όμορφο. Έχει και μαύρο πίσω και εδώ. Ωραία. Πολύ ωραίο, είναι και μαλακό από πίσω. Έχει και αφρολέξ. Το έχω ξαναδεί. Μπράβο. Γιατί συνήθως όλα είναι πολύ απλά. Και USB, είναι USB 3, ουσιαστικά 4 έχει πάνω και εδώ είναι USB 3.1. Και πάνω λογικά είναι USB 2. Πάμε να βγάλουμε το παλιό, το backplate. Να το παλιό. Το ένα σχέση με το άλλο. Καμία σχέση. Φαίνεται ότι αυτό είναι πολύ πιο φθηνιάρικο. Και ήρθε η ώρα να βάλουμε τη motherboard. Τώρα εδώ γίνεται χαμός από τα καλώδια του τροφοδοτικού. Λοιπόν, θα βγάλω και τα... και το τροφοδοτικό, να είμαστε σίγουροι για να μπει καλά η motherboard. Οπότε θα τα βγάλω όλα. Κοιτάξτε πόσο τσίτα μπήκε, πως πιάνει εδώ πέρα. Πραγματικά ίσα. Και αυτό είναι και κολλημένο πάνω στο κουτί, οπότε δεν έβγαινε. Τώρα από ό,τι βλέπω, πατήματα εδώ πρέπει να βάλω, γιατί δεν θα χωρέσει, δεν θα πατάει καθόλου από εδώ πέρα. Θα πάω να βγάλω ένα, δύο τουλάχιστον να βάλουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, τώρα ξαναβάζουμε το τροφοδοτικό μέσα. Βλέπετε ότι ο χώρος είναι ελάχιστος. Όλα τσίμπα τσίμπα. Εδώ κοιτάξτε τι γίνεται. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ τι γίνει. Cable management εννοείται ότι δεν θα υπάρξει, γιατί δεν έχει το κουτί πιθανά να τα βάλουμε. Οπότε θα γίνεται αυτό εδώ. Εν τω μεταξύ, βλακία έκανε. Έπρεπε να είχαμε βάλει το. Μπορούσα να είχα βάλει και τον επεξεργαστή από πριν. Δεν τον έβαλα. Οπότε θα το βάλουμε τώρα πάνω στο motherboard. Κάνουμε και λάθη, κύριε. Κάνουμε και λάθη. Μη σκάτε. Θέλω να δω πώς θα βάλουμε τη RAM που θα είναι ξυστά εδώ από το σκληρό. Ο σκληρός αποκλείεται να μπει εκεί. Δεν ξέρω πού θα το βάλουμε. Γιατί άμα μπει εδώ. Μόνο άμα μπει το SATA και το ρεύμα του, δεν θα φτάνει εδώ πέρα, θα χτυπάει πάνω στις RAM.
Εκτός και αν είναι πάνω, είναι πάνω. Θα δούμε, μπορεί να χωρέσει σαν ίσα και αυτό. Θα δείξει. Έφερα και το καλύτερο κοπίδι. Unboxing και στον Ryzen 5-3-600. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον επεξεργαστή. Αυτός είναι. Και τώρα εδώ είναι το ανεμιστηράκι του. Το οποίο είναι αυτό εδώ. Πάστα, όπως βλέπετε, έχει από μόνο του σε όλη την επιφάνεια. Οπότε δεν θα βάλουμε κάποια εμείς επιπλέον, θα χρησιμοποιήσουμε μόνο αυτή. Οπότε πάμε να το τοποθετήσουμε. Λοιπόν, για να ξέρετε σε ποιο σημείο μπαίνει ο επεξεργαστής, έχει ένα βελάκι εδώ. Είναι πάρα πολύ μικρό, μα βλέπετε που έχει χρυσό εδώ. Αυτό εδώ, το οποίο σου δείχνει που πρέπει να μπει. Οπότε στην περίπτωση αυτή είναι από εδώ πέρα και θα μπει έτσι. Κούμπωσε. Κάνουμε και αυτό. Οπότε έπιασε πάνω τώρα. Πάμε να γλιτώσουμε τις βίδες και το ξεχαστεί. Τώρα είναι τα λεντάκια από εκεί μπροστά το υπολογιστής που ανάβουν. Οπότε καλά, όχι είναι το τρελό. Τα έχει εδώ πέρα, δηλαδή σου γράφει από κάτω. Γράφει PLED, HD κτλ. Οπότε τα βάζεις όπως τα λέει. Εδώ λέει Syn Plin. Τώρα ξέρω ότι δεν θα φαίνονται πολύ καλά αυτά, αλλά έχει πολύ λίγο χώρο. Το HD, αυτό είναι για το δίσκο, το λαμπάκι να φαίνεται. Και αυτό είναι, το ένα είναι το power, το θετικό και το αρνητικό. Το θετικό λέει αριστερά εδώ και το αρνητικό εδώ. Οπότε αυτά μπήκανε. Και τώρα τα τελευταία που έχουμε είναι το κουμπί, το power και το reset, για να μπορεί να ανοίγει ο υπολογιστής και να κάνει και το reset. Για να δούμε τώρα που θα μπουν αυτά. Δίπλα μπαίνει. Οπότε το power είναι από πάνω, λέει Simplin, και το reset είναι ακριβώς από κάτω του. Θα τα δούμε και όλα σε αυτά, αν είναι ok, όταν θα ανοίξουμε και τον υπολογιστή, ότι δουλεύουν όλα ok. Οπότε θεωρητικά είναι μια χαρά. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τώρα, τι να βάλουμε τώρα άραγε. Πάμε να βάλουμε τις RAM, και αυτές θα μπορούσαν να είχαν μπει όταν ήταν έξω η motherboard. Μαγικό κοπίδι. Ο Μανώλης δεν είναι πολύ το φανταχτερών πραγμάτων και αυτά, οπότε δεν ήθελε πολλά λεντάκια μέσα. Το μόνο δηλαδή που πήραμε σε χρώμα ήταν η RAM, η οποία είναι πάρα πολύ όμορφος κιόλας. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε την πρώτη. Κούμπος από τη μία, κούμπος και από την άλλη. Τσίτα εδώ μεταξύ, ακόμα και με τον ανεμιστήρα. Γιατί έτσι είμαστε σκοντά. Και πάμε να βάλουμε για την άλλη σε διάταξη. Δεν θέλουν πολύ πίεση, απλά να κάνουν τα κλικ. Οπότε έτοιμοι και αυτοί, πάρα πολύ όμορφες. Και οι δύο με αυτό το μεταλλικό που έχουν απ' έξω. Οπότε τελειώσαμε και με τις RAM. Λοιπόν, έβγαλα το δίσκο. Για να βγει, αναγκάστηκα να βγάλω πάλι τον ανεμιστήρα, γιατί δεν μπορούσε να χωρέσει να βγει από εδώ πέρα. Δεν ξέρω που θα το βάλουμε. Ο οποίος είναι ένας 500 Western Digital. Τώρα πρέπει να δούμε και που θα βάλω και τον SSD. Γιατί το κουτί το συγκεκριμένο, όταν είχε, δεν υπήρχαν οι SSD λογικά και δεν υπάρχει πουθενά θέση για να μπει. Θα δούμε πως θα το βάλουμε. Οπότε πάμε να βάζουμε την κεντρική φύσα. Έχει συνδεθεί εδώ. Και να βάλουμε λίγο το ρεύμα
για τον επεξεργαστή. Έτοιμο και αυτό. Πάμε να βάλουμε για την κάρτα γραφικών. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε και τις φύσες της κάρτας γραφικών. Μία, δύο. Οπότε, έτοιμες και αυτές. Το μόνο που μας έχει μείνει είναι ο σκληρός και το ανεμιστηράκι. Πάμε να βάλουμε το σκληρό, τον SSD. Βλέπετε μεταξύ τη διαφορά ο ένας με τον άλλον και είναι το ίδιο μέγεθος, το 480-500 αυτός. Καλά σε βάρος θα το συζητάμε. Τώρα όμως το θέμα είναι πού θα το βάλουμε. Τώρα θα το βάλουμε κάπου να είναι έτσι, μέχρι να πάρουμε μια θηκούλα να μπει κάπου εδώ κάτω. Θα δω πως θα το κάνουμε, πως θα πιάσουμε κάνα tie wrap ή τίποτα τέτοιο. Οπότε πάμε να το συνδέσουμε αρχικά. Ρεύμα. Και καλώδιο SATA. Συνδέουμε το SATA. Οπότε έτοιμος ο SSD. Πραγματικά είναι πανάλαφος στο μεταξύ. Σαν είναι ο άδειος είναι. Τώρα το μόνο που έμεινε ουσιαστικά είναι ο ανεμιστήρας και θα δω πως βάλω το δίσκο. Θα δείξει τώρα. Θα το σκεφτώ. Για να κάνουμε και ένα unboxing στον ανεμιστήρα. Της Corsair και αυτός. Πολύ ποιοτική συσκευασία. Παροχή κανονικά ρεύματος. Πάμε να το συνδέσουμε. Χωράει. Χωράει και αυτός ή θα κλάψουμε. Παιδιά, τσίτα, όταν λέμε τσίτα, τσίτα. Ο ανεμιστήρας φαίνεται πολύ ποιοτικός και σε σχέση με αυτόν, δηλαδή άμα το πείτε, εντάξει, και μην πέραμε τη νύχτα. Λοιπόν, έτοιμος. Πάμε να το βάλουμε. Θα πάρει και αυτό το ρεύμα του, η παροχή είναι εδώ. Λοιπόν, πάμε να το ανοίξουμε για πρώτη φορά. Οπ, κάτι λαμπάκι ανάψανε, για να δούμε αν δουλεύει. Ο ανεμιστήρας δουλεύει. Α, φωτίζει, οπότε και μέσα έχει λεντάκια. Το επεξεργαστής για κάποιο λόγο έσβησε. Ξαναπήρε. Η κάρτα γραφικών δουλεύει. Λοιπόν, οπότε έτοιμο. Δουλεύει κανονικά. Καλά, έτοιμο δεν είναι. Τώρα αυτό που θα χρειαστεί να κάνουμε είναι να βάλουμε τα Windows μέσα, γιατί δεν έχει καν Windows. Πάντως έχουμε να δουλεύουν όλα. Δουλεύει και η κάρτα γραφικών και ο επεξεργαστής τα πάντα. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Άρα οι ανεμιστήρες δείχνουν ότι είναι μια χαρά. Λοιπόν, και όπως έκλεινα, βασικά όπως έκανα τώρα το μοντάζ, κατάλαβα ότι δεν έχω κάνει κλείσιμο. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, το vlogάκι.
Ήταν λίγο vlog το πρωί με τη δουλειά και μετά σε έδειξα λίγο πως έφτιαξα τον υπολογιστή του Μανώλη. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Κάντε like και εγγραφή στο κανάλι για να βλέπετε όλα τα βίντεο του The Upgrades. Γεια σας!